Θα καλησπέρισω στο σημείο αυτό το συντονιστή ΣΥΡΙΖΑ Αυθιότητα, τον κύριο Σακελάρη, να δούμε τα νέα δεδομένα. Καλησπέρα, κύριε Σακελάρη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Δύσκολα τα πράγματα με τον κορονοϊό και με την αντιπολίτευση που κάνετε. Λέτε, και είπε και ο πρόεδρός σας στο Contra Channel, ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Ένα γενικό σχόλιο να ξεκινήσουμε αυτό, κύριε Σακελάρη, και να δούμε και τα υπόλοιπα πιο ιδιαίτερα στοιχεία. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν, στην ουσία, να τα δούμε μαύρα δηλαδή από όταν, εδώ και όταν πέρα. Όταν μπαίνει μαύρα, δεν είπαμε εμείς, θα τα δούμε. Όχι, εγώ το λέω. Υπουργός Πολιτισμού είπε ότι θα βλέπετε και μαύρο το χορτάρι στις Μυκήνες, παρά το γεγονός ότι μαύρισαν και τα υπόλοιπα. Μάλιστα, και σημείο αντιπάραθεση. Λοιπόν, σας ακούω στο γενικό σχόλιο. Λοιπόν, θεωρώ ότι σε μια μέρα σαν τη σημερινή δεν μπορεί παρά να μην ευχηθούμε καλό φθινόπωρο. Και σε δεύτερο βήμα, καλό χειμώνα, αν και κατά τη γνώμη μας ξεκινάει μια δύσκολη χρονιά, μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλη την κοινωνία. Ήδη είμαστε στην αρχή του νέου κύματος πανδημίας. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Τα νούμερα στην οικονομία, τα νούμερα τα κοινωνικά και του υπερπλογισμού είναι επώδυνα για αυτόν που μπορεί να κάνει έστω και μια τυπική ανάγνωση. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός έχει εκτροχιαστεί και βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο, κατά τη γνώμη μας, φθινόπωρο, γιατί είμαστε στις δαγκάνες μιας τριπλής, όχι, δεν μιλάω γενικευμένης, μιας τριπλής κρίσης. Μια υγειονομική κρίση που αντί να αμβλύνεται, οξύνεται, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο της όλης προσπάθειας επίλυσης των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Και έχουμε μια οικονομική κρίση που είναι αποτέλεσμα, αν θέλετε, μιας αδυναμίας κατά πολλούς να μπορέσει η κυβέρνηση να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της πανδημίας, αν και εγώ θα έλεγα και ίσως και μια επιδίωξη της κυβέρνησης να δώσει λύσεις πάντα προς το συμφέρον αυτών που την ανέδειξαν, που την έβαλαν στη διακυβέρνηση της χώρας, και αυτοί είναι συγκεκριμένοι. Είναι πολύ λίγοι, με μεγάλες απαιτήσεις, οι οποίες ενισέφεραν και στην άνοδό της, στην διακυβέρνηση της χώρας. Και βλέποντας όλο και περισσότερο να αναδύεται στο τέλος μια τρίτη κρίση, που είναι αυτή που ζούμε κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας, το ζήτημα της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με μεγάλη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Άρα τα μέτωπα λέτε είναι τρία, λοιπόν. Είναι τρία Σακελά. Σοβαρά. Μάλιστα. Και είναι και πολλά. Στο καθένα υπάρχουν πολλές παράμετροι που το επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο. Θα έλεγα πως μέσα σε όλα αυτά αναδεικνύεται, κατά την άποψή μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό το θέμα της πλοήγησης από μέρος της κυβέρνησης του καραβιού της χώρας χωρίς πηξίδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σε όλα αυτά τα μέτωπα είναι αλήθεια ότι κρατούσατε χαμηλούς τόνους, αντιπολιτευτικούς, και είναι αλήθεια, κύριε Σακελάρη. Δεν ξέρω βέβαια αν σε αυτό ήταν και η καλοκαιρινή ραστόνη που περάσαμε. Ανεβάζετε τώρα στροφές, πρέπει να πω, και ο πρόεδρος σας το έκανε, όπως με την υγειονομική κρίση. Τώρα λέτε ότι η κυβέρνηση πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν πρόλαβε καταστάσεις και πλέον αρχίζει να ξεφεύγει το πράγμα. Ξεφεύγει. Σωστά. Και μάλιστα πάρα πολύ. Ναι. Αν θέλετε να πούμε δηλαδή για το ζήτημα της πανδημίας. Γιατί καλά, και αυτό συνεπάγεται και η οικονομία. Αυτά που περιγράψαμε τώρα στην ουσία είναι μια ενότητα προβλημάτων που διαπλέκονται και επηρεάζουν το ένα το άλλο. Δεν είναι μια δυναμική κατάσταση, κύριε Σακελάρη, που δεν μπορούμε να την... Δυναμική και λένε στελέχη της κυβέρνησης, πρέπει να το βλέπουμε μέρα-μέρα, δεν γίνεται διαφορετικά. Μέρα-μέρα δεν μπορεί κανείς να το δει. Δεν μπορεί κανείς να το δει, γιατί πολύ απλά μπορώ να πω, να το πω και με ένα παράδειγμα ίσως, αλλά θα έλεγα ότι όταν αναγνωρίζεις την ύπαρξη μιας κρίσης σε ένα συγκεκριμένο τομέα, αναγνωρίζεις μια κρίση σε ένα δεύτερο τομέα, πρέπει ως κυβέρνηση να κάνεις αυτό που δεν μπορεί να κάνει, αν θέλετε, ο απλός πολίτης, να συνδυάσεις, να συνθέσεις τα προβλήματα και να δρομολογήσεις με στρατηγικό τρόπο μια πορεία επίλυσης αυτών των προβλημάτων, γιατί αλλιώς δεν έχεις καμία τύχη. Το βλέποντας και κάνοντας και μέρα-μέρα είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά. Ωστόσο, το μέρα-μέρα φαίνεται ότι ενισχύει κάποιος, όπως είπα πριν, συγκεκριμένα, και δυσκολεύει κάποιους άλλους
μέρα την ημέρα και ώρα με την ώρα. Θα μπορούσα να πω ότι δεν μπορείς να σχεδιάζεις χωρίς να παίρνεις υπόψη σου πού βρισκόμαστε στο κομμάτι που αφορά την πανδημία, τα προβλήματα που δημιουργεί στην οικονομία, στην κοινωνία και στις συνειδήσεις του κάθε ενός μας ξεχωριστά, όπου αρχίζει να εμφανίζεται ένας γενικευμένος φόβος για τα προβλήματα που συσσωρεύονται και βλέποντας αυτό το μέρα-μέρα και λίγο-λίγο να διαπιστώνει ότι έτσι δεν μπορεί να λυθεί τίποτα. Δημιουργείται ένας φόβος και μια ανασφάλεια που αυτή η ανασφάλεια, θα μου επιτρέψετε να πω, ναι, την αισθάνομαι μιλώντας με τους πολίτες ότι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να νιώσει κανείς. Είναι μεγαλύτερη ακόμα και από αυτή που ένιωθαν στην περίοδο των μνημονίων οι πολίτες, που η ανεργία έχει εκτοξευθεί στα ύψη όταν βλέπουν να ξαναπλησιάζει αυτά τα νούμερα. Εδώ, είναι οδεύει προς τα εκεί. Κατάλαβα τι λέτε. Κάποιοι λένε τώρα, θα ανοίξω μία παρένθεση μόνο και θα συμπληρώσετε το σκεπτικό σας, κύριε Σακελάρη, ότι σε όλο αυτό ξαναλέω ότι είναι μια περίεργη κατάσταση που την βλέπουν και στην Ευρώπη, έχει πει και ο κύριος Σταϊκούρας, μέρα-μέρα πώς θα πηγαίνει η οικονομία. Δεν μπορούμε να καθορίζουμε τώρα ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο μπορεί να ανατραπεί πάλι από μέρα σε μέρα. Θέλω να πω με λίγα λόγια, εντάξει, το έχουν πει, μάλλον το έχουν αντιστρέψει. Αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση, τι θα κάνατε? Εμείς, είτε στο επιδημιολογικό, είτε και στο οικονομικό. Βεβαίως. Αλλά καλά τα λέω, ΣΥΡΙΖΑ, τώρα εκ του ασφαλούς μιλάει, είναι όχι, αντιπολίτευση. Καθόλου. Δεν λέω ότι το λέτε εσείς. Ναι. Καθόλου δεν μιλάμε εκ του ασφαλούς. Αντίθετα, μιλάμε με μεγάλη ευθύνη και αφού έχουμε πρώτα να κάνουμε αυτό που η κυβέρνηση κατά την άποψή μας δεν κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή, προσέξτε, η έλλειψη σχεδίου, οι παλινοδίες, η προσπάθεια να μεταφερθούν ευθύνες στο επίπεδο της πανδημίας, mm-hmm, και των σχολείων και όχι μόνο. Τα ζητήματα που πρόκειψαν με τον τουρισμό, με το μέρα-μέρα, δείχνουν ότι μπαίνει σε ένα δρόμο που δεν έχει γυρισμό, σε ένα μονόδρομο, με διαρκή λάθη και αδυναμίες και δυσκολίες που δεν πρόκειται να διορθωθούν. Να σας θυμίσω ότι, για παράδειγμα, ότι όταν στις αρχές του Απρίλιο, 6 Απρίλιο ήταν, το θυμάμαι πολύ καλά, κατατέθηκε η πρόταση του Μένουμε Όρθιοι για εμπροστοβαρή μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομίας που πρόκειψε σαν αποτέλεσμα και όχι μόνο, μοναδικό αποτέλεσμα της πανδημίας, γιατί η κρίση είχε αρχίσει η οικονομική να διαφαίνεται πολύ πριν εμφανιστεί ο COVID-19. Ναι. Ήδη από το τρίτο τρίμηνο είχαν εκτροχιαστεί ήδη οι δείκτες της οικονομίας άρα, λέτε, και της ανάπτυξης. Άρα λέτε να μην εμπλέκουμε τον κορονοϊό. Ναι, άρα όλα, γι' αυτό είπα, ναι, είναι ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι δεν μπορούν να μην επηρεάζουν ένας τον άλλον και να έχει και σημαντικά αποτελέσματα. Η έλλειψη σχεδίου και οι πανελληνοδίες και μάλιστα αμέσως μετά την άρση του lockdown είχε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Έχουμε παραδείγματα εξαιρετικά αρνητικά γι' αυτό. Το άνοιγμα του τουρισμού είναι κλασική περίπτωση διαχείρισης το λέτε με τη λογική. Συνέχεια, γιατί, ναι, κύριε Σακελάρη, μα γιατί για είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρειάζεται τι να το τονίζουμε. Τι θα έκανε, δεν θα έπρεπε μάλλον να ανοίξει τον τουρισμό? Να σας πω, λέτε έπρεπε. Ότι έπαιρνε ένα μέτρο, το γύριζε, το ξανάλαζε, ναι, αυτό, ναι, λέτε. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Υπηρέτησε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα το άνοιγμα του τουρισμού. Δηλαδή, όταν αποδέχεται η κυβέρνηση μια πληρότητα 100% στα αεροπλάνα, είδατε προχθές από τη Σάκυνθο. Εξαιρετική περίπτωση παραδείγματος. Mm-hmm. Όπου 200 άτομα μπήκαν σε ένα αεροπλάνο χωρίς κανένα έλεγχο και εμφανίστηκαν στο Κάρντιφ της Αγγλίας με καταζητούμενος, να το πω έτσι, 190 άτομα και έχοντας φορτωθεί τον κορονοϊό από τον τρόπο που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση και τα ζητήματα της αντιμετώπισης της πανδημίας μέσα στη χώρα. Για παράδειγμα, είναι σε όλους γνωστό ότι διάβασα χτες ένα εξαιρετικό άρθρο ενός επιστήμονα γιατρού πανεπιστημίου, ο οποίος παρουσίαζε την κατάσταση όπως ήταν και όπως εξελίχθηκε στην Πάρο και στην Αντίπαρο, όπου έκρυβαν κρούσματα, όπου δεν έπαιρναν μέτρα, όπου τα μέτρα δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν γιατί δεν είχαν προφυλάξεις, όπου γιατί δεν υπήρχαν άνθρωποι που θα διενεργήσουν τους ελέγχους παρά μόνο τρεις, το λέω, ντόπιοι μάλιστα, αστυνομικοί, οι οποίοι δεν προλαβαίνανε. Ένας κάθε βάρδια ήταν. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν σοβαρά. Αποδέχτηκαν την πληρότητα των πλοίων στο 85%.
Ήθελε η ΤΟΥΗ, για παράδειγμα, στα αεροπλάνα 100%. Ήθελαν οι πλειοκτήτες 85-85. Αποφάσισαν διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Άλλα στον προμαχώνα, άλλα σε άλλους εισόδους. Αρνήθηκαν να αυξήσουν τα δρομολόγια, να πάμε στους Έλληνες, τους εργαζόμενους που δούλευαν εδώ, αρνήθηκαν να αυξήσουν τον αριθμό των δρομολογίων, έτσι ώστε να στιβάζονται όλοι. Δεν πήραν μέτρα ούτε καν για τη λειτουργία, προσέξτε, των επιχειρήσεων, με μικρή διαφορά μεταξύ τους, ώστε να μην υπάρχει συσσόρευση, αφού δεν μπορούσαν να νοικιάσουν λεωφορεία. Απέτυχαν να συντονίσουν τοπικές και ελεγκτικές αρχές. Ο κύριος Χαρδαλιάς άρχισε να αποδυναμώνεται και να αποδεικνύει ότι έκρυβε πράγματα. Απέκτηναν συστηματικά στους σπουδαιότερους τουριστικούς προορισμούς τα κρούσματα και δεν έπαιρναν μέτρα όταν εμφανίζονταν. Και το κυριότερο, για δέστε, όχι μόνο στην επιστροφή, όπου εμφανίστηκαν τα τεράστια προβλήματα με τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και τις άλλες δομές όπου κατοικούσαν, όπου εξυπηρετούνταν ηλικιωμένοι. Αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία είναι σοβαρά και είναι τραγικά. Αν ήμασταν εμείς, θα είχαν ξεσηκώσει τον τόπο να κινήσουν εισαγγελείς και παραεισαγγελείς και αντιεισαγγελείς να μας βάλουν μέσα, γιατί παίρναμε τέτοια μέτρα. Δεν έχετε και φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, κύριε Σακελάρη. Αυτό τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Όχι, θα το πούμε. Το έχετε δίκιο. Δεν είναι κάτι κρυφό αυτό. Λέτε ότι αν τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά, θα ξυλώνονταν και τα πεζοδρόμια. Έτσι δεν είναι? Να το ξέρετε. Είναι πολλοί οι παράγοντες. Και εμείς μάλιστα είχαμε και πρόταση. Και προτάσεις συγκεκριμένες. Αυτά που λέω ενέχουν στην ουσία και μια δέσμη προτάσεων. Τα μεγάλα λάθη τους λοιπόν σε αυτό το κομμάτι ήταν το άνοιγμα του τουρισμού. Δεύτερο μεγάλο λάθος, οι αντιφάσεις στο όνομα της οικονομίας. Εδώ με την οικονομία έπαιξαν πολλά πράγματα. Στην πρώτη φάση θυσίασαν την οικονομία σε βάρος της δημόσιας υγείας και κατά τη γνώμη μας καλά κάναν, αλλά έπρεπε να πάρουν τα μέτρα που εμείς προτείναμε, γιατί είχαμε προτάσεις. Δεν κάνουμε. Με όρθι, λέτε τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Αν τα είχαν πριν πάρει... μου απαντήσετε, εγώ να κάνω ένα ερώτημα σε αυτό και θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Εδώ κατά καιρούς και ο κύριος Σταϊκούρας, αλλά και συνολικότερα η κυβέρνηση, επικαιροποιούσαν τις παρεμβάσεις για τον τομέα της οικονομίας με αφορμή τον κορονοϊό. Με τελευταίο παράδειγμα την αναστολή των πληστηριασμών, το είδατε και χθες, πρώτης κατοικίας για τις ευάλωτες ομάδες. Θέλω να πω με λίγα λόγια, λέει η κυβέρνηση ότι κάνουμε, παιδιά, στο μέτρο του δυνατού παρεμβάσεις όπου μπορούμε και όπου παίρνει να κάνουμε παρεμβάσεις, να το πω. Έτσι. Τι απαντάτε? Να σας απαντήσω. Είπαμε, αποκορύφωμα αυτό που είπε. Με αναστολή πληστηριασμών, πρώτης κατοικίας, με δόσεις, με πρόγραμμα γέφυρα, σας τα βάζω όλα στο τραπέζι. Πρέπει να θυμίσω ότι εμείς το προτείναμε εδώ και 2-2,5 μήνες αυτό και είχαμε συγκεκριμένη πρόταση νόμου, την οποία η κυβέρνηση δεν την ψήφισε. Δεν δέχτηκε να πάρει μέρος στη διαδικασία, δεν έγινε δηλαδή, δεν εξελίχθηκε σε μια ψηφοφορία στη Βουλή, η οποία πάνω στην οποία μπορεί να απάντησε σε μερικά σημεία, αλλά όλο αυτό το σχέδιο είναι διάτριτο. Είναι διάτριτο. Στην κυριολεξία. Να σας πω ένα παράδειγμα άλλο, που μόλις τώρα πριν έρθω εδώ, μάλλον πριν δύο ώρες, το διάβασα. Ξέρετε ότι πάνε να βάλουν τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις οι οποίοι πήραν κάποια άδεια, είτε γιατί είχαν κάποιο πρόβλημα, είτε γιατί ο COVID, δεν πέρασαν τον COVID και δεν πήγαν στην επιχείρηση, να τους βάλουν να ξεπληρώνουν την απουσία τους στο επόμενο διάστημα με 3 ώρες επιρροία την ημέρα. Παραπάνω, για να αναπληρώσουν το χρόνο. Για να ισοφαρίσουν το χρόνο που έλειψε. Αυτά όλα είναι πραγματικά αποσπασματικά μέτρα. Και δεν μπορώ να πω ότι κανείς πρέπει να είναι ευτυχής όταν βλέπει μια κυβέρνηση να πέφτει αποσπασματικά και αλλοπρόσαλα. Να σας πω ότι διαχειρίστηκαν το πρόγραμμα ΣΟΥΡ με μια αποτυχημένη εκδοχή του και πήρανε 2,7 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα αυτό, όταν η Πορτογαλία με τον ίδιο και λίγο λιγότερο πληθυσμό και με λιγότερα προβλήματα πήρε 6,7 δις και εμείς πήραμε 2,7. Και η Πορτογαλία κάνει αυτό που εμείς προτείναμε στο μέλλον με όρθιοι. Δηλαδή θα τα χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει τις οικογένειες αυτών που είχαν προβλήματα, αυτών που για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν να δουλέψουν εκείνη την περίοδο, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τα οικογενειακά επιδόματα, για τον τουρισμό, για όλα. Αυτά που λέγαμε εμείς. Άρα εμείς δεν ασκούμε μια πολιτική
Για τα μάτια του κόσμου. Έχουμε μια συγκροτημένη πολιτική και ένα συγκροτημένο σχεδιασμό με στρατηγικές επιλογές, οι οποίες εξειδικεύονται κάθε φορά στο συγκεκριμένο τομέα. Είτε αυτό είναι παιδεία, είτε η οικονομία, είτε η υγεία. Ανταυτού μας απαντάνε με φωτοβολίδες του τύπου. Πισαρίδης, φτιάξε μια ομάδα με όποιους θέλεις. Θα σας πήγαινε και αλλά με προλάβατε. Και τον έχουμε μπροστά μας τώρα. Και νομπελίστας τώρα, έτσι, τον οποίο όχι αμφισβητείτε. Αμφισβητείτε το μείγμα οικονομικής πολιτικής, σωστά, κύριε Σακελάρη. Ναι, εννοείται. Και βέβαια είναι αυτή η ομάδα η οποία... Είναι νεοφιλελεύθερο. Βεβαίως. Αφού κατέθεσε το πρόγραμμα Πινοσέτη που λέγαμε πριν τις εκλογές, εμείς ότι το ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε πρόγραμμα Πινοσέτη και της έτρεχαν τα σάλια, αλλά μετά έλεγε ότι εμείς θα καταθέσουμε ένα πρόγραμμα που είναι ακριβώς αυτό το πρόγραμμα που καταθέτει η Επιτροπή Πισαρίδη. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε τεράστια προβλήματα. Αυτά θα δεν έπρεπε... σας ικανοποιούν οι παρεμβάσεις πάντως της κυβέρνησης. Εσείς σε κάθε περίπτωση λέγατε εμπροστοβαρός τα χρήματα. Ναι. Αν και η κυβέρνηση έλεγε δεν θέλουμε να είμαστε. Κρατάμε μια πισινή. Στο διάστημα αυτό όμως θα ακούμε όλοι τις κραυγές αγωνίας των ανθρώπων του επισητισμού, ναι, των εργαζομένων, αυτών που απολύθηκαν και μάλιστα τους έδωσε όλο το δικαίωμα και πήραν ένα επίδομα που έφτασε στα 10-11 ευρώ για το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο και ίσα ίσα για να αντιμετωπιστούν τα άμεσα ζητήματα των ασφαλιστικών τους εισφορών και πώς θα ζήσει αυτός ο κόσμος δεν σκέφτεται κανένας. Άρα υπάρχουν πολλά ζητήματα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η κατάσταση τίνει να βγει εκτός ελέγχου και είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό και θεωρούμε πρόκληση το γεγονός ότι το γεγονός ότι θυσιάζω την οικονομία υπέρ της υγείας και στη δεύτερη φάση θυσιάζω την υγεία σε βάρος της οικονομίας. Δηλαδή, το βλέποντας και κάνοντας είναι ακριβώς. Δύο μέτρα, δύο σταθμά. Δεν μπορούν να παίξουν διαφορετικά. Άρα λοιπόν έχει μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση. Φάνηκε αυτό και με το οξύμερο σχήμα, όχι μόνο σε αυτά, αλλά ακόμα και με τη λογική που διαχειρίστηκε τα ζητήματα των σχέσεων με την Τουρκία και του προβλήματος που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Επειδή έχουμε δύο μεγάλα... Θα ήθελα και για τα σχολεία να πούμε κάποια πράγματα που πείτε τα θεωρώ σημαντικά. Πείτε μου, πριν σας πάω για τα εξοπλιστικά, γιατί αναφέρατε το ελληνοτουρκικό, αλλά κάντε ένα σχόλιο και για τα σχολεία. Κοιτάξτε. Γιατί έγιναν και ανακοινώσεις. Λέγατε και εδώ μία μπρος, μία πίσω. Η κυβέρνηση λέει: ακούμε εμείς τους επιδημιολόγους, τους ειδικούς για να πούμε τι γίνεται. Ναι, και επειδή είστε και εκπαιδευτικός. Ναι. Αλλά δεν αντιμετωπίσατε COVID εσείς στην θητεία σας, στην εκπαιδευτική. Αντιμετωπίσαμε τον COVID των μονοπωλίων που ήταν φοβερός. φοβερός. Μας διέλυσε παρόλα αυτά υπομονετικά και αντιμετωπίσαμε και αυτό το πρόβλημα. Και αυτό κανείς δεν μπορεί να μην το αναγνωρίσει, ως και ο κύριος Σταϊκούρας αναγνώρισε πολύ πρόσφατα, χθες, προχθές, αναγνώρισε την ύπαρξη του μαξιλαριού και το ρόλο που μπορεί να παίξει δημόσια και όχι μία φορά, αρκετές φορές. Για τα εκπαιδευτικά. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν για τα, βεβαίως, για τα εκπαιδευτικά θέλω να κάνω σχόλιο. Και βεβαίως πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Αλλά για προσέξτε, πέρα από τις παλινοδίες του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το άνοιγμα ή το κλείσιμο των σχολείων στην πρώτη φάση, όπου, όπου υπήρχαν προβλήματα και αντιμετωπίστηκε και εκτιμούμε σε αρκετά σοβαρό βαθμό μέχρι την ώρα που άνοιξαν τα σχολεία, όπου εκεί ήταν μια παροδία και όχι μια εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλά τέλος πάντων, ανεξάρτητα από αυτό, καλά έπρεπε τα παιδιά να έχουν επαφή, γιατί το σχολείο είναι το μοναδικό. Ο μοναδικός χώρος όπου συνευρίσκονται τα παιδιά όλων των κοινωνικών ομάδων, των τάξεων όπως θέλει να το πει κανένας, και όπου ανταλλάσσουν ιδέες και ανταλλάσσουν γνώσεις. Η γνώση δεν μεταδίδεται μόνο σαν χωνή στο κεφάλι ενός από ένα δάσκαλο. Η γνώση είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί ένα σχολείο το οποίο να λάμπει. Όταν λέω να λάμπει όχι μόνο από καθαριότητα, αλλά να λάμπει ως προς τη λειτουργία του και τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί για να γίνουν τα παιδιά αυτοί οι πολίτες που μπορούν και πρέπει να γίνουν. Και μάλιστα με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Η ζωή πρέπει να ξεκινήσει ξανά και στα σχολεία πρέπει να πάνε τα παιδιά. Πρέπει όμως να λειτουργήσουν με κανόνες. Και εδώ πια είναι το αλαλούμ. Να σας πω κάτι. Ο Εϊνστάιν είχε IQ 161. Μπορεί εγώ να είχα IQ 10. Ο μέσος όρος ήταν στο 60 κάτι. Άρα όλοι έχουμε 60 κάτι
IQ. Δεν είναι έτσι. Το λέω αυτό περιπαικτικά για το 17, τον αριθμό των μαθητών που πέταξε η κυρία Υπουργός, ότι ο μέσος όρος των μαθητών είναι 17. Ξέρετε ότι ένα δις περίπου 997.000 μαθητές είναι σε τάξεις μεγαλύτερες από 17 και μάλιστα στα υψηλά πάνω από 20 επίπεδα. Λοιπόν, το Υπουργείο έκανε διακοπές. Στην κυριολεξία διακοπές. Κοίταγε πώς θα εξασφαλίσει μια επιδότηση με παγορίνο από κάποιο ιδιώτη για να πάρει και το αντάλλαγμα, πώς θα εξασφαλίσει τους σχολάρχες, πώς θα αυξήσει εν μέσω πανδημίας τον αριθμό των μαθητών ανατάξει στα δημοτικά από 22 στα 25. Και τώρα έρχεται και λέει, και μάλιστα με τη γλώσσα επιδημιολόγων, επιστημόνων, οι οποίοι συμμετέχουν και στις επιτροπές, να λέει, να λένε πράγματα τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι μια, ένα αποτέλεσμα επιστημονικής ανάλυσης ή πολιτικής ευνούχησης των επιστημόνων. Όταν άκουσα επιστήμονα να λέει ότι ο πολύ μεγάλος αριθμός δεν πειράζει και έχει συνενέσει στο να σε κάποιους χώρους όπου υπάρχει κόσμος, σειραίει κόσμος, όπου ανταλλάσσει πληροφορίες, ιδέες, κεφάλαιο, ο κόσμος επιβάλλεται ένα μέτρο που καθορίζεται με το 1,5 μέτρο απόστασης με τη χρήση μασκών, πώς στα σχολεία αυτό δεν ισχύει. Όταν μάλιστα αυτό που λέμε στην εκπαίδευση κάψουλα εκπαιδευτική, δηλαδή την ομάδα αυτή που κάνει μάθημα και αναφερόμαστε σε αυτό, θεωρούμε ότι αυτή η κάψουλα πρέπει να έχει ομοιογενές υλικό, ομοιογενές υλικό παιδαγωγικό, δηλαδή ανθρωπογενές και τα λοιπά, ώστε εκεί να υπάρχει ο λιγότερος κίνδυνος διάδοσης. Άρα αύξησε τον αριθμό η κυρία Κεραμέως και τι έγινε, για ποιο λόγο, για να μην γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών. Δεν θέλει λοιπόν την πρόταση που εμείς προτείνουμε να την υλοποιήσει. Γιατί εμείς προτείνουμε 10 με 12 μαθητές ανά τάξη. Δεν είχε το καλοκαίρι όλο το διάστημα μπροστά της να διαμορφώσει σχολεία, να βάλει χρήματα, να βάλει από το μαξιλάρι. Γι' αυτό είπαμε το δίνουμε. Άρα εμείς είχαμε ζητήσει, και σας το λέω, πολύ καιρό πριν, από τότε που κλείσαν τα σχολεία, ζητήσαμε για την επόμενη φάση. Έκτακτο κονδύλι για τον προϋπολογισμό. Τον σχολικό. Αυξημένα τεστ σε εκπαιδευτικούς και ευάλωτες κατηγορίες μαθητών, γιατί υπάρχουν. Δωρεάν μάσκες από τότε το προτείναμε. Σχολαστική καθαριότητα. Ξεκίνησαν σήμερα τα σχολεία και ο Υπουργός Εσωτερικών άλλαξε τον τρόπο πρόσληψης των καθαριστριών, πετάγοντας έξω και όσους δεν ήταν μέχρι τώρα, δούλευαν στα σχολεία και δεν είχαν ελληνική ηθαγένεια. Λοιπόν, σχολαστική καθαριότητα των ειδησών και των ειδησών. Και σήμερα δεν ξεκίνησαν με καθαριστές και καθαρίστριες στα σχολεία. Για δέστε, όταν μάλιστα πολύ περισσότεροι από αυτούς δουλεύανε με 3-3,5 ώρα μερικό ωράριο. Και όταν θα προσληφθούν ούτε τόσοι, άλλοι τόσοι, και λέει ότι είναι παραπάνω. Είναι αυτοί που απολύθηκαν πέρυσι, θα προσληφθούν φέτος. Τάξεις 10-12 μαθητών. Να επιταχυνθούν οι διορισμοί που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει των 10.500 μόνιμων διορισμών και υπήρχαν τα κονδύλια και υπάρχουν. Πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτών για φέτος. Μας είπανε θα κοστίσει 10 εκατομμύρια τη μέρα. Μας δουλεύουν. Μας δουλεύουν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσλάβουν 200.000 αναπληρωτές. Τόσοι δεν είναι ούτε εκπαιδευτικοί. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση από δημόσιο φορέα, από δημόσιο δίκτυο. Και όχι όπως γινόταν πέρυσι με τα ιδιωτικά που εκμεταλλεύονταν την όλη κατάσταση. Και ειδική μέρημα για την εκπαίδευση και των προσφυγόπουλων ακόμα, αλλά κυρίως, κύριε Βούτσινε, η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου, αυτό προτείναμε, αναδήμο, ώστε να μπορεί να ελέγχει τοπικά την κατάσταση, ένα όργανο παιδείας και παράλληλα υγείας, σε επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Παιδείας και την πολιτική προστασία για την αξιόπιστη παρακολούθηση των εξελίξεων που υπήρχαν στον κάθε χώρο, ώστε αν μια κάψουλα διαραγεί, να πάρουμε άμεσα τα μέτρα μας. Και τέλος, έμφαση στην έγκυρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και εκπαιδευτικών και μαθητών για θέματα δημόσιας υγείας που δεν αρχίσαν τώρα ούτε θα τελειώσουν αύριο. Όσο θα προχωράμε θα είναι αυξημένα θα όλα αυτά. Θα τα βλέπουμε. Λοιπόν, ελληνοτουρκικά πάμε λίγο σιγά σιγά προς την αποφώνηση για να σας ρωτήσω για το συνέδριο και θα μου πείτε δεν θα προλάβουμε. Ελληνοτουρκικά διαβάζω εξοπλιστικό πρόγραμμα 10 δις, το είπε και ο κύριος Σταϊκούρα, συνομιλήσαμε σήμερα μαζί του. Ναι, είναι στο μυαλό μας γιατί ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας, να ενισχυθούμε. Ναι. Προφανώς, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Το ζήτημα με τα θέματα τα ελληνοτουρκικά είναι ότι έχουμε μια
λογική ίδιας αντίληψης με αυτή που θέσαμε στο τραπέζι πριν στη συζήτησή μας, κύριε Βούτσινε, του βλέποντας και κάνοντας. Τα ελληνοτουρκικά δεν πρόκειψαν τώρα. Το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας δεν πρόκειψε τώρα. Το ζήτημα της ΑΟΣ δεν πρόκειψε τώρα. Υπήρχαν, μέχρι το 16 ήταν συζητήσεις. Υπήρχαν τώρα συζητήσεις. Πήραν φωτιά όμως, είναι αλήθεια. Ναι, πήραν φωτιά στην κυριολεξία. Μέχρι το 16 υπήρχαν συζητήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια να επανακινήσει όλη αυτή την διαδικασία των συζητήσεων με την Τουρκία είχε και αυτές τις περίφημες επαφές για τις οποίες λιδωρήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που τις έκανε με την Τουρκία και οι οποίες αν είχαν υποδοθεί και δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τη στάση της αντιπολίτευσης σε εκείνη τη φάση να την αντιμετωπίσουν γιατί κάθε τι το ευτέλιζε και το αρνιότανε και τώρα έρχεται και το υλοποιεί. Δεν λέω μόνο για τις πρέσβες και για τα 12 μίλια στο Ιόνιο, αλλά και για τη συμφωνία με την Αίγυπτο, όπου αφήσαμε απ' έξω, έτσι στο άντε να κάνουμε κάτι, βλέποντας και κάνοντας, τη μισή Ρόδο και το αξιοποιεί η Τουρκία τώρα. Εμείς είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης να συζητήσουμε, να συγκληθεί και ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών και να μπουν τα πράγματα στη σειρά τους. Ήδη ο κύριος Παπαδημούλης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς κατέθεσε πρόταση για συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο της επιθετικότητας της Τουρκίας. Ήδη οι υπουργοί και συνηγορούμε σε αυτό και το επικροτούμε, αλλά μερικώς αντιμετώπισαν προχθές την κατάσταση. Είπαν θα πάρουν μέτρα και απείλησαν την Τουρκία με μέτρα για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στα ζητήματα των εξορίξεων. Ξέρετε όμως δεν απείλησαν μέτρα για αυτούς που εργάζονται στα ζητήματα των ερευνών, δέστε Όρουτς Ρέιτς, που κάνει έρευνες και κατά την κυβέρνηση το έπαιρνε ο αέρας ή δεν κάνει έρευνες γιατί δεν το αφήνουν τα τουρκικά πλοία που είναι γύρω από το θόρυβο να συλλάβουν τα σήματα από το υπέδαφος, από τον στερεόφλοιό της γης. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό όχι με κορώνες ακραίου πατριωτικού χαρακτήρα που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση στην περίπτωση των Πρεσπών και το λέω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά κυρίως με τι, με συνένεση και σύμπτυξη μιας λύσης που θα μας οδηγήσει για συζήτηση στα ζητήματα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ στη Χάγη τελικά και αυτός να είναι ένας στόχος. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι και βέβαια τίποτα δεν είχαμε αφήσει χωρίς εξοπλισμό τις ένοπλες δυνάμεις και δεν είχαμε και πάρει μέτρα για την ενισχυσή της στο παρελθόν και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που πάντα το βλέπαμε και είναι ένα ζήτημα που επικροτούμε. Αν θα επικροτήσουμε την συγκεκριμένη ενέργεια ή αυτό εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες. Πάντως να σας θυμίσω ότι εμείς δεν παρεμβαίναμε στις ένοπλες δυνάμεις, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, ως κυβέρνηση, παρά μόνο είχαμε να ασκήσουμε πολιτική και την ασκούσαμε και ήμασταν σε συνεννόηση, συζήτηση με αυτό και έτσι είχαμε αντιμετωπίσει εκείνη τη μεγάλη κρίση το 18 όπου οι Τούρκοι τα μάζεψαν και έφυγαν όταν έκαναν προσπάθεια να μπουν στα χωρικά μας ύδατα. Λοιπόν, τι γίνεται με το συνέδριο, κλείνουμε αυτό το τελευταίο ερώτημα κύριε Σακελάρη. Ο κορονοϊός το πήγε πίσω, αλλά είπαμε η καθημερινότητα, η ζωή συνεχίζεται. Το συνέδριο θα γίνει πότε, τι προγραμματισμός υπάρχει, κλείνουμε με αυτό. Κοιτάξτε, είμαστε μια περίπτωση κόμματος που πέρα από τις άλλες διαφορές που ανέφερα πριν από τα κόμματα έχουμε και άλλα ζητήματα. Δηλαδή τι εννοώ. Εννοώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που στηρίζεται πολύ στη λειτουργία του και κυρίως στα ζητήματα της συμμετοχής των μελών του κόμματος σε όλες τις διαδικασίες. Ακόμα και σε ζητήματα που αφορούν την κυβερνητική λειτουργία. Και μάλιστα γι' αυτό έχει γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση και έχουμε σημαντικά αποτελέσματα εκτίμησης αυτής της δράσης, τα οποία θα συζητηθούν στην πορεία προς το συνέδριο. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι αυτή η περίοδος μας έπληξε ως κόμμα. Γιατί πρώτον ήμασταν στην πορεία προς τη διαδικασία του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ 13 μέχρι 17 Μαΐου σε ένα μεγάλο πάνελ ανθρώπων 5.000 μελών που εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις οργανώσεις του κόμματος θα συζητούσαν την λειτουργία
του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα και της κυβέρνησης από το 12 μέχρι σήμερα. Θα συζητούσαμε τρία σοβαρά ζητήματα. Το ένα ήταν ο απολογισμός της δράσης μας ως κόμμα και ως κυβέρνηση. Το δεύτερο ήταν το πρόγραμμα του κόμματος στην πορεία προς τη νέα φάση. Γιατί όπως σας είπα η κρίση δεν είναι μία και έφυγε, αλλά είναι ένα σύνολο κρίσεων οι οποίες αλληλεπιδρούν η μία στην άλλη και προκαλούν αστάθειες, δυσλειτουργίες και κυρίως αναταράξεις στην κοινωνία. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που θέλουμε να κυβερνήσουμε ξανά τη χώρα. Άρα ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Είμαστε ένα κόμμα που θέλουμε να μειώσουμε τις ανισότητες που διατρέχουν την κοινωνία μας και θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα κράτος το οποίο θα είναι απαλλαγμένο από την αυστηρή επιτήρηση, καθοδήγηση και ιδιωτελή διαχείρισή του από κάθε κόμμα και το έχουμε δείξει στην πορεία μας και να ενισχύσουμε τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μας έπληξε αυτή η περίοδος, κάναμε πράγματα, αξιοποιήσαμε τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, κάναμε επικοινωνία με φορείς, ωστόσο αδυνάτησαν οι επαφές μας και η συζήτηση στην πορεία προς το συνέδριο. Στοχεύουμε να περπατήσουμε γρήγορα προς το συνέδριο και θέλουμε να πετύχουμε αυτό που φαίνεται όχι δύσκολο, αλλά μετά από έναν καιρό κρίσης που μας επηρέασε, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα ευρύ, μην ξεχνάτε λεγόμαστε πια ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ένα κόμμα ευρύ, το οποίο όμως θα διαπνέεται από αρχές μιας αραγούς ενότητας ιδεολογικής, όχι βέβαια πάντα σαν και καλά ταυτόσιμο με την παλιά κατάσταση του κόμματος πολιτικής ενότητας που λέγαμε αλλά δεν υπήρχε τις προηγούμενες περιόδους, αλλά μας έλειψε η επικοινωνία αυτή και μας δυσκόλυψε την κατάσταση. Σκεφτόμαστε να πάμε σε ένα συνέδριο όπου θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά που πρόκυψαν, που μας καθυστέρησαν. Η επανεκκίνηση δηλαδή και για μας θα είναι κάτι δύσκολη. Την κρατάμε όμως αναμένει τη φωτιά και θεωρούμε ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί ένα συνέδριο που μπορεί να έχει και έναν υβριδικό χαρακτήρα και συν και πλην και με ζωντανή παρουσία και με επικοινωνία αλλά και με διαδικτυακή για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα ισχυρό κόμμα που δεν θα είναι κόμμα αντινεοφιλελεύθερο, θα είναι ένα κόμμα δημοκρατικό, ένα κόμμα ευρωπαϊκό, ένα κόμμα που θα έχει στόχο την άρση των ανισοτήτων και την δημιουργία μιας νέας κοινωνίας. Και σε αυτό θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλό βράδυ κύριε Σακελάρη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Έτσι.